βλέπουμε εδώ πέρα live. Σύμφιζε Μάνουλ, Μαρινέλα, Ειρήνη και Σάμουελ. Έχω αγχωθεί full. Έκλεισαν οι γραμμές. Έπεσε το σύστημα. Δεν κατέρευσε κανένα σύστημα. Έχουμε ένα νικητή. Ή μία νικήτρια. Άντε Βίκη κορίτσι μου, άντε παιδί μου. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για μία ακόμη φορά. Τέλειωσε το GNTM. Πάει, το αποχαιρετήσαμε. Δευτέρες και Τρίτες πλέον είναι κενές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα. Πήγε η ψυχή μου στην κούλουρη. Έβλεπα πάρα πολλά spoiler εκείνη τη στιγμή και μέχρι τελευταία στιγμή πραγματικά νόμιζα ότι δεν θα το πάρει ο Ηρακλής. Αλλά τελικά η αγάπη του κόσμου και η αντικειμενικότητα έδειξε για μία ακόμη φορά ότι μπορεί να κερδίσει. Πριν ξεκινήσουμε με τα του βίντεο και τις δικές σας απαντήσεις και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μου λέγατε όλο αυτό το καιρό, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που αγκαλιάσατε με πάρα πολύ αγάπη αυτή τη σειρά με τα βίντεο. Ένιωθα ότι είχα μία παρέα, μεγάλη παρέα, που λέγαμε μαζί τα πάντα, που υπήρχε μια συζήτηση ρε παιδί μου σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε και δεν μπορούμε να είμαστε 150.000 άτομα μαζί να βλέπουμε το GNTM και να κοροϊδεύουμε και να γελάμε και να περνάμε τέλεια. Ελπίζω να επανέλθουν όλα αυτά σύντομα γιατί πραγματικά έχω λαλήσει με στο σπίτι όπως τα έχετε κάνει πάρα πολλά άτομα. Διανύουμε όμως τις τελευταίες εβδομάδες αυτού του απέσιου έτους του 2020. Άλλο κακό να μην μας βρει. Μπορεί οι πρώτοι μήνες του 2021 να είναι λίγο δύσκολοι, αλλά σιγά σιγά θα το βρούμε το δρόμο μας. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία γιατί πολύ κουράστηκα. Λοιπόν, πάμε! Ξεκινάει το επεισόδιο της Δευτέρας. Πάει και ο καράβας σπίτι των παιδιών να στολίσουν το δέντρο. Ένα δέντρο που κανείς δεν κατάλαβε ποτέ γιατί ήταν έτσι. Πάρα πολύ όμορφα στολίδια. Άθλια κορδέλα. Θα πω δύο λέξεις. Το δέντρο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Το δέντρο ήταν άθλιο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις μία ροζ μαύρη κορδέλα γιατί νομίζω τέτοιες ήταν οι μπάλες που τους έφεραν. Και πήρες κόκκινη. Το επεισόδιο της Δευτέρας λοιπόν σαν να κύλησε πάρα πολύ γρήγορα και πηγαίνουμε κατευθείαν στο κομμάτι της δοκιμασίας, μία εξαιρετική δοκιμασία, ίσως από τις πιο ωραίες που έχουν κάνει στο GNTM, αλλά είχαμε το εξής θεματάκι. Τη μουντρούχα η Friday. Εκεί γινόταν μια φάση, αυτή ήταν πάρα πολύ έτσι. Δεν περνούσε καθόλου καλά. Εγώ τη βρήκα πολύ λάθος την όλη συμπεριφορά της. Οκ, ζήστο. Και αν είναι να φύγεις, πάλι ζήστο. Ο Έντουαρντ παρόλα αυτά ήταν παράδειγμα προς μίμηση εκείνη τη μέρα, που ενώ έφυγε και κανείς δεν το περίμενε ότι θα φύγει, ήταν μια χαρά. Της Παρασκευής μάλλον παρά είναι ακριβά τα γούστα της, εκείνη ήταν η στιγμή που της έλεγε ο Ηρακλής: θέλεις σκότερα, ελικόπτερα, θέλεις οικόπεδα. Είχα κλάψει. Αυτή, τίποτα. Οκ. Προσπαθεί όλος να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα κι εσείς έτσι. Ρε τι σκατά είπε ο Έντουαρντ και νευρίασε, οι άλλοι δεν άκουσα. Ούτε εγώ το άκουσα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω να είπε κάτι πια τόσο προσβλητικό. Απλά αν είχε έτσι ένταση μέσα της, οτιδήποτε φαντάζομαι και να τη λέγανε θα τα έπαιρνε. Έλα Παρασκευούλα, όλοι αγαπάμε Έντι, μην κάνεις τη διαφορά. Πραγματικά. Δηλαδή, οκ. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά της Παρασκευούλας εκείνη τη στιγμή όμως. Και συνεχίζουμε με το κομμάτι της αποχώρησης. Τα πήγανε πάρα πολύ καλά όλοι στην δοκιμασία. Εγώ πραγματικά πίστευα ότι θα φύγει η Παρασκευή γιατί και το σετ της ήταν λίγο αδύναμο και διάφορο. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το suspense και η ενέργεια που πρέπει να έχεις άμα είσαι υπερκατάσκοπος. Αλλά οκ. Θα διώξουν τον Εδουάρδο για να μείνει και μία γυναίκα στο τελικό. Και αυτό κάνανε. Νομίζω συγκλονιστήκαμε όλοι μαζί, αλλά αυτό που είπαν οι κριτές, ότι θα κριθεί στη λεπτομέρεια και στην αισθητική, ενώ τον είπαν όλα αυτά τα καλά λόγια πριν. Βασικά σε όλους τα καλά λόγια είπα σε εκείνη τη φάση, αλλά είναι ο Έντουαρντ. Και ενώ δεν τον πήγαινα τον Έντουαρντ, δηλαδή βασικά δεν μ' αρέσει, δεν είναι να πω πεθαίνω Θεέ μου, αλλά είναι τέλειος, ο χαρακτήρας του συμβαδίζει με την ομορφιά του, να το πω έτσι. Ο Μπρατούλης γιατί λείπει? It's corona time. Εγώ το είχα μαντέψει. Λέω δεν γίνεται να υπάρχει άλλος λόγος που να λείπει. Πού να πήγε ταξίδια. Δύσκολα είσαι. Και μετά είπανε στον ημιτελικό προφανώς ότι λείπει γιατί είχε βρεθεί με άτομο το οποίο είχε COVID και μπλα. Να φύγει Παρασκευή, βγήκε έξω, έκανα μαθήματα και ήρθε και τώρα το παίζει κάποια. Εγώ αυτό, όσο κακό και αν ακούγεται, το πιστεύω. Γιατί δεν γίνεται ξαφνικά να γύρισε σε ένα παιχνίδι. Προφανώς την διάλεξε το Elite, αλλά μπήκε μέσα στο παιχνίδι και ήταν σαν να είναι άλλος άνθρωπος. Ήταν νομίζω αρκετό διάστημα έξω. Βασικά και ακόμα για μια εβδομάδα να βγεις, κατευθείαν θα σε πάρουν σε πρακτορία
και θα ξεκινήσουν το training. Οπότε μπορεί να έχει προλάβει πριν τις επιστροφές να ξεκινήσει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της και αυτό να τη βοήθησε και στο κομμάτι του GNTM. Η cool εκδοχή του σκουλού με κριντζάρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο σκουλός τον υπερλατρεύω, είναι τέλειος, είναι ο καλύτερος, αλλά όταν προσπαθεί να μιλήσει το slang, ο γνωστός θείος στα οικογενειακά τραπέζια που το παίζει cool και κριντζάρει στη ζωή σου. Ήταν εκείνη η στιγμή. Είπε OMG και 3 LOL. Εγώ αυτό το θυμάμαι στο δημοτικό. Και είναι αρκετά τα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που ήμουν στο δημοτικό. Το Internet Explorer ως άνθρωπος ενδεχομένως. Εντάξει, ναι, ήτανε παλιό. Φτάνει Δημήτρη, παιδί μου, φτάνει. Δεν είναι καν αστείο. Ο παίκτης που έχει φάει τη μεγαλύτερη αδικία και από τα 3 GNTM, κρίμα για τον Edward. Καλύτερη φωτογραφία, θυμάμαι, πήρε μία φορά ή δεν πήρε και καμία ή πάντα έφτανε στη δεύτερη θέση. Τον έχουνε κράξει, τον έχουνε πει το ένα, τον έχουνε πει το άλλο. Δεν του δώσανε ό,τι έπρεπε να του δώσουν σε ευκαιρίες. Εντάξει. 2020 ρε φίλε, δεν μου κάνει εντύπωση, είναι η αλήθεια, αδικίες και παράλογα πράγματα συνέβησαν αυτή τη χρονιά. Και έτσι λοιπόν τελειώνει το επεισόδιο της Δευτέρας, σοκαριστικό για όλους τους φαν του Edward, αλλά εντάξει παιδιά, το παιδί έχει κάνει την πορεία του, βγήκαν και κάτι φωτογραφίες τώρα με την Άννα Μαρία, αλλά δεν είναι μαζί. Κάνουν μαζί την καμπάνια του Funky Buddha, όπου είναι και ο Σύφης μέσα σε αυτή την καμπάνια. Και πέρα από αυτό θέλω να πω ότι, εντάξει, αφήστε τους ανθρώπους και ας είναι μαζί, είναι μοντέλα, ας είναι μαζί. Δεν κατάλαβα γιατί ποιο είναι το πρόβλημά σας. Και πάμε στην επόμενη μέρα του τελικού. Ένα άγχος, ένα πράγμα αφήστε το. Είχα δει τα spoiler για το ποιος θα έφευγε στη φάση μετά την πασαρέλα. Δεν το πίστευα μέχρι τελευταία στιγμή. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να πω κάτι που συζητήθηκε με έναν φίλο, ότι είναι απαράδεκτη γενικότερα στην όλη φάση το πώς τους κάνανε το training, γιατί δεν είδαμε ούτε μια φορά να κάνουν πασαρέλα ξανά και ξανά και ξανά, ήταν μόνο φωτογραφίσεις. Και μου βάζει τελευταία δοκιμασία να κάνουν πασαρέλα στην οποία θα κρυθούν από φτήνα για να φύγει ένας. Που πασαρέλα έχουν να κάνουν, okay, κάνουν μια φορά τότε με τη Σινατζάκη και την Οικονομάκου. Και πιο πριν δεν θυμάμαι αν είχαν κάνει κάτι παρόμοιο. Ήταν λίγο γενικά περίεργα τα πράγματα. Ελπίζω σε κάτι καλύτερο. Βέβαια, να πούμε ότι έγινε το GNTM αυτό σε μια περίοδο που ήταν δύσκολο να γίνουν και event και όλα αυτά. Αλλά κάπως έπρεπε τουλάχιστον μέσα στο σπίτι. Κάνουν τόση ωραία παραγωγή. Και με έχει πιάσει εμένα τώρα το άγχος μου. Βλέπω κι άλλα spoiler εκείνη τη μέρα με τον πίνακα που δείχνει τις βαθμολογίες. Αλλά είπανε μετά ότι ήταν τα δοκιμαστικά τους. Ευτυχώς, θεούλη μου. Είχα το άγχος για το πόσα άτομα εν τέλει θα βγουν φέτος. Και ξεκινάει το επεισόδιο και ρωτάω εγώ πόσους νικητές θα έχουμε φέτος. 4 από φέτος και 2 από πέρσι, ίσον 6. Τι, όχι, βεβαίως θα μπορούσε να γίνει. GNTM, Καγιά, Star, Ελλάδα, όλα μπορούν να γίνουν. 2020 βασικά. Κάτια και την τετράδα του τελικού, αυτό ήταν το top που έπαιξε παντού. Βέβαια η Κάτια τώρα έχει πάει στο Survivor. Ένα γιατί μας βάζουν να πληρώσουμε. Σοκαριστικό, που πολλοί νομίζαν ότι είναι δωρεάν αυτό, ενώ το έλεγε ξεκάθαρα με τη χρέωση 2 ευρώ, 2,08. Είχε γίνει και εκεί ένας πανικός στη φάση που στελνώνει τα μηνύματα. Λέγαν όλοι ότι δεν στέλνετε το μήνυμα, παίρνω για τον Ηρακλή και λέει ότι δεν υποστηρίζει τη γραμμή. Έλεος, σε εκείνη τη φάση λέει: okay, είναι στημένο πάλι. Μία την Κάτια προφανώς. Θα κερδίσουν και οι τρεις και θα το μοιραστούν το έπαθλο με την Κάτια. Η Κάτια νομίζω είχε τη τιμητική της εκείνη τη μέρα μετά το περσινό τον χαμό. Το πιο τραγικό και στημένο GNTM ever. Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Πιστεύω ότι ο Εμιλιάνο έπρεπε να είναι τελικό. Γελάω ότι έφυγε ο Εμιλιάνο, γελάω κι εγώ. Μια από τα ίδια. Αδικία. Επίσης συμφωνώ. Πού πήγε η online ψηφοφορία, εμείς θα το πληρώσουμε το Mitsubishi φέτος. Μάλλον από ό,τι φάνηκε, εμείς το πληρώσαμε. Μετά το περσινό φιάσκο, δεν τους έπαιρνα ξανασυμβεί το ίδιο. Που είπε η Καγιά σε μια φάση φέτος θα βγάλουμε ένα νικητή. Ήμουν κάπως. Το καλό που σου θέλω να βγάλετε ένα νικητή, γιατί αλλιώς νομίζω ότι δεν θα ξαναγινόταν GNTM μετά από αυτό ή ότι θα είχαν την ουσία του και κανείς δεν θα το παρακολουθούσε. Ούτε Eurovision να βλέπαμε, πραγματικά ήταν εκείνο το hype και το άγχος που σε πιάνει για το Eurovision που βγαίνει κάθε εκπρόσωπος από κάθε χώρα και λέει τους βαθμούς και ανεβαίνουν πάνω, κατεβαίνουν μετά άλλοι κάτω και γίνεται ένα πανικός. Και είναι εκείνη η φάση που βάζουν διαφημίσεις μετά από αυτό το κομμάτι και ενώ ξεκινάει και βγάζει το GNTM το logo, ακούγεται από πίσω ένας που φωνάζει λαλαλαλα, ησυχία, ξεκινάμε. Και είμαι κάπως, το άκουσα όντως αυτό, ήταν λίγο άβολο, ήταν ό,τι πιο άβολο. Πόσο έκλαψα από το κράξιμο. Και τέλος παιδιά μετά, θα αφήσω ξανά το βίντεο της αντίδρασης που βγήκε ο Ηρακλής.
Όταν βγάλανε τον Αντρέα τρίτο, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια ανατροπή με τις βαθμολογίες και όντως να το έπαιρνε ο Αντρέας. Περιμένω την Παρασκευή και τον Ηρακλή. Και είμαι κάπως οκ. Okay. Εντάξει, τέλος, θα το πάρει Παρασκευή. Και έχουμε δικαίωση. Έγινε πάρτι, έγινε χαμός. Τσιρίζω. Ναι, 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 ρε Ηρακλή. Του δίνω πάρα πολλά respect για το όλο θέμα και αυτό με τη μαμά του που έχει τόση αδυναμία και πάντα βάζει πρώτη πάνω τη μαμά του. Ακόμα και για τα δώρα και αυτό που κέρδισε, είπε κατευθείαν: θα τα δώσω στη μαμά μου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Και μετά σας είπα ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την παρέα. Μου είπατε θα μας λείψεις και εμένα θα μου λείψετε. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπημένη Ελληνίδα YouTuber. Βρες σατανάδες, στήρατα που λέτε. Σπύρο μου, εμείς ευχαριστούμε όρθια. Εμείς ευχαριστούμε τόσο για αυτά τα τέλεια story και τα βίντεο στο YouTube. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήτανε, νομίζω, ένα τέλειο κίνητρο για να κάνω βίντεο, γιατί ήθελα να τα συζητάμε έτσι all together. Λες και κλείνω καμιά εκπομπή. Γιατί εκπομπή ήταν στην τελική, δεν κατάλαβα. Σας το είχα πει μία, δύο, τρεις. Εγώ το νιώθω σαν εκπομπή αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Έχω καταντήσει κουραστική, αλλά θέλω να το πω γιατί σημαίνει αρκετά πράγματα για μένα το ότι υπάρχουν άτομα που στηρίζουν τη δουλειά μου και αυτό που κάνω και ότι σας αρέσει και παίρνω πολύ μεγάλη χαρά. Άσχετα από το πόσο άτομα το βλέπουν, εγώ το κάνω για εσάς, για όσους το εκτιμάτε και χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, νικητής του GNTM3 είναι ο Ηρακλής. Νομίζω πολύ το θέλαμε, ακόμα κι εσείς που δεν το συμπαθούσε τόσο πολύ. Ξέρω ότι το θέλετε πάρα πολύ να το πάρει ο Ηρακλής. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το όμορφο επεισόδιο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe στο κανάλι μου. Ακολουθήστε με στο Instagram. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.